Απέραντη λιμνοθάλασσα θυμίζει από τα ξημερώματα το οροπέδιο Λασιθίου. Το πλημμυρικό φαινόμενο με απίστευτες διαστάσεις ακόμη και για τα δεδομένα της περιοχής ξεκίνησε να εκδηλώνεται μετά τις πρώτες 5 ώρες της σφοδρής καταιγίδας. Εκτός από τον κάμπο, το νερό στους δρόμους στη δυτική είσοδο του οροπεδίου έφτανε το μεσημέρι ακόμη και το 1 μέτρο. Οδηγοί φορτηγών που αψήφισαν την απαγόρευση κυκλοφορίας μέσα στο οροπέδιο παγιδεύτηκαν στα οχήματά τους και χρειάστηκε να απομακρυνθούν από συνεργεία της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο, παιδιά, είναι ακραίο. Αυτό συμβαίνει μια φορά στα 40 χρόνια. Πριν 40 χρόνια ξανά έγινε. Δύο οικογένειες, η μία με 8 μικρά παιδιά, κινδύνευσαν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους τα ξημερώματα στο κάτω μετόχι. Μαζί με τη βροχή, μαζί με τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά, γίνεται αυτό που βλέπετε. Έχουν μπει και νερά μέσα σε σπίτια, σε αποθήκες. Σε ποια χωριά? Κάτω μετόχι, Πλάτη, Άγιο Χαράλαμπο. Η πολύτεχνη μητέρα περιγράφει στην Κρήτη TV πως η πυροσβεστική πρόλαβε τα χειρότερα την ώρα που η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα. Στο δευτερόλεπτο μέσα είχε γεμίσει η αυλή μου νερό, έκλεισα την πόρτα, έμπαινε στο σπίτι μέσα το νερό. Μετά ήρθε η πυροσβεστική, ας είναι καλά σε κανένα δεκάλεπτο που την είχαμε ενημερώσει, ήρθε η πυροσβεστική. Μου σπάσε το τυχιό, βγήκαν έξω τα νερά. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο κάτω μετόχι μεγάλη πλημμύρα μέσα στο χωριό, με πλημμυρισμένα σπίτια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πήγαν και τα μηχανήματα του Δήμου εκεί, ανοίξαν αυλάκια να εκτονωθεί το νερό. Είναι η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί, έχει πλημμυρίσει και το μοναστήρι της Βυδιανής. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί οφείλεται μόνο στο νερό της βροχής. Η αγωνία για τη δημοτική αρχή και τους κατοίκους κορυφώνεται μπροστά στο φόβο ο ποταμός από το καθαρό να κατεβάσει στη διάρκεια της νύχτας και άλλους όγκους νερού. Τα νερά αυτά που βλέπετε, τα πλημμυρικά, έχουν προκληθεί μόνο από τη βροχή. Ο ποταμός από το καθαρό δεν έχει ακόμα κατέβει. Εάν κατέβει ο ποταμός από το καθαρό, θα έχουμε τουλάχιστον άλλο 1 μέτρο νερό όπως είμαστε τώρα. Οι κάτοικοι στο Μέσα Λασίθι, το Μαρμακέτο, το Τζερμιάδο και το Πινακιανό έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εφόσον χρειαστεί. Αν το βράδυ έχουμε ακραία πάλι φαινόμενα, θα πρέπει να είμαστε εκεί να τους μεταφέρουμε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Η κίνηση των οχημάτων από γωνιές προς οροπέδιο είναι ουσιαστικά δύνατη, καθώς η κατάσταση θεωρείται άκρως επικίνδυνη με τα πρανή να καταραίουν συνεχώς και τα μηχανήματα να απομακρύνουν τόνους βράχων και λάσπης. Πρόσβαση στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχει μόνο από την πλευρά της Νεάπολης. Όπου είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Εχθές το βράδυ είχαν ανοίξει καταράχτες στο δρόμο και πλέον τίθεται θέμα επικινδυνότητας του δρόμου. Θα ζητήσουμε να έρθουν εμπειρογνώμονες να εκτιμήσουν την κατάσταση, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Οι καταστροφές στην παραγωγή πατάτας και κυπευτικών είναι δεδομένες και θεωρούνται ολοκληρωτικές. Έχουμε τις πατάτες στην αποθήκη μέσα και πιστεύω ότι έχει μπει μέσα στις αποθήκες μέσα το νερό και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η βέβαια παραγωγή έχει καταστραφεί ολοσχερός και έχουν πλημμυρίσει αποθήκες, καταστήματα, σπίτια.